νόμοι αφορούν την ασφαλή διακίνηση πεζών και ατόμων με αναπηρίες. Στο ρεπορτάζ έχουμε δει πεζοδρόμια τα οποία η επιφάνεια τους έχει αλλοιωθεί υψομετρικά λόγω των ριζωμάτων των δέντρων που υπάρχουν εκεί. Τέτοια πεζοδρόμια είναι πολύ επικίνδυνα για άτομα με αναπηρίες, όπως και για ηλικιωμένους που θέλουν να διακινηθούν. Και επιτέλους τα δημαρχεία μας πρέπει να αναλάβουν τον ρόλο τους και να μας προσφέρουν αλυσίδα πεζοδρομίων η οποία θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένη, συντηρημένη για να μπορούμε να διακινούμαστε με ασφάλεια. Αυτά που έχουμε δει δεν είναι πεζοδρόμια. Είναι ένα παράδεκτο γεγονός. Σήμερα σε αρκετά πεζοδρόμια είτε θα βρεις μπροστά σου ένα δέντρο να κλείνει όλη το πέρασμα ή θα βρεις ένα σταθμευμένο παράνομα αυτοκίνητο. Είναι τραγικό. Ή μια πινακίδα ή ένα στήλο ή μια στάση λεωφορείου με διαφημιστική πινακίδα. Μάλιστα. Δείχνει την παιδεία ορισμένων αλλά και την αδιαφορία των αρμοδίων αρχών σε κάποιες περιπτώσεις, όχι όλο. Λοιπόν, πάμε τώρα στις αυθαιρεσίες γιατρών. Ναι. Τι καταγράφουν τα στοιχεία μας. Λοιπόν, έχουμε λάβει σοβαρά παράπονα, τα οποία πρέπει να πω ότι επαναλαμβάνονται είτε για γιατρούς ειδικούς οι οποίοι χρεώνουν 25 ευρώ αντί 6 ευρώ που είναι η χρέωση για την επίσκεψη και φαίνεται ότι κάποιοι ειδικοί γιατροί ενθαρρύνουν ασθενείς να πληρώνουν 25 ευρώ για να έχουν απευθείας πρόσβαση χωρίς να έχουν παραπεμπτικό από τον προσωπικό τους γιατρό ή κάποιοι προσπαθούν να ξεγελάσουν τους ασθενείς και να τους χρεώσουν 25 ευρώ για να τους εξυπηρετήσουν κατά προτεραιότητα. Αντιλαμβάνεστε, είναι πράγματα τα οποία δεν τιμούν το ιατρικό επάγγελμα και αναμένουμε από τους αρμόδιους να λάβουν μέτρα. Μάλιστα. Βλέπω και διάφορα παραδείγματα δημοσιευμένα στον Τύπο και στον Φιλελεύθερο. Η ιδιαίτερα γραμματέας του γιατρού ενημέρωσε τον πολίτη ότι τα ραντεβού του γιατρού είναι γεμάτα, αλλά αν ήθελε μπορούσε να πληρώσει από την τσέπη του 25 ευρώ και θα τον έβλεπε ο γιατρός. Σε άλλη περίπτωση, ο πολίτης επικοινώνησε με ουρολόγο ζητώντας να κλείσει ραντεβού και τον ενημέρωσε ότι η ιδιαίτερα γραμματέας του, αν ήθελε να το δει ο γιατρός σύντομα, έπρεπε να πάει ιδιωτικά, δηλαδή να πληρώσει από την τσέπη του. Μάλιστα. Είναι αυτά. Είναι συγκεκριμένες καταγγελίες αυτές. Είναι συγκεκριμένες καταγγελίες και είναι ένα μικρό δείγμα από τα πολλά που συμβαίνουν, διότι οι πιο πολλοί ασθενείς, είτε γιατί δεν ελπίζουν ότι θα αλλάξει κάτι, είτε γιατί φοβούνται, δεν καταγγέλνουν. Και αυτό, αγαπητέ, δείχνει ότι ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας δεν εποπτεύει αρκετά καλά. Εμείς όμως ως Ομοσπονδία Ασθενών έχουμε επανειλημμένως καλέσει τον ΟΑΗ, τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, να αγοράσει εμπειρογνωμοσύνη, να αγοράσει συμβουλευτικές υπηρεσίες από τεχνικούς οι οποίοι έχουν εμπειρίες στα συστήματα υγείας για να τους κατευθύνει πώς θα προστατέψουν το σύστημα και τη λειτουργία του. Διότι αυτό το σύστημα έχει γίνει με τεράστιες δυσκολίες. Πληρώνουν όλοι οι Κύπροι πολίτες για να λειτουργεί και οι πόροι του πρέπει να προστατευτούν για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών υγείας με ισότητα και αξιοπρέπεια βέβαια για όλους. Βεβαίως να το δούμε και λίγο από την ανάποδη. Υπάρχουν και περιστατικά που είναι οι ίδιοι ασθενείς που παροτρύνουν και από μόνοι τους προθυμοποιούνται να πληρώσουν προκειμένου να εξυπηρετηθούν πιο γρήγορα. Δηλαδή συντηρώντας με αυτόν τον τρόπο και θαρρύνοντας αυτό το περιστατικό, να το πούμε και από αυτή την πλευρά. Το σύστημα υγείας προσφέρει δυνατότητα σε ένα ασθενή να πληρώσει 25 ευρώ για να έχει απευθείας πρόσβαση χωρίς παραπεμπτικό από τον προσωπικό του γιατρό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σου δίνει και προτεραιότητα μπροστά από τους υπόλοιπους ασθενείς που έχουν παραπεμπτικό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι οι προσωπικοί γιατροί πρέπει να λειτουργούν με τρόπο που θα προστατεύει την υγεία του ασθενή του και θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στους προσωπικούς γιατρούς αφού αυτοί έχουν το ρόλο να προστατέψουν το σύστημα και να προλάβουν προβλήματα υγείας. Δηλαδή, η τακτική που παλαιότερα, πριν το ΙΕΣΥ, πηγαίναμε από γιατρό σε γιατρό για να δούμε τι θα μας πούν, για να δούμε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα υγείας, γιατί νομίζαμε ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα υγείας ή δεν ξέραμε τι πρόβλημα υγείας έχουμε. Ο ρόλος του προσωπικού γιατρού είναι για να βάλει μια τάξη σε αυτό και να μας καθοδηγήσει σωστά.
Βέβαια, αυτό μπορούν να το κάνουν όσοι προσωπικοί γιατροί είναι καλοί επαγγελματίες και δουλεύουν σωστά. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτοί είναι οι περισσότεροι και αυξάνονται καθημερινά. Μάλιστα. Κύριε Λαμπρινίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε τώρα εκτός σύνορων στη διεθνή επικαιρότητα, καθώς μένετε με αμύωτη ενταξία.